Είναι έτοιμοι, τα έχουν βάλει όλα στο τραπέζι. Μαρία μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Στέλλα. Γιατί όταν μένουμε σπίτι, μοναδική πλέον έξοδο για μα είναι η υπεραγορά, το σούπερ μάρκετ. Τι κάνουμε όμω όταν πάμε εκεί, πάρουμε τα ψώνια μα και επιστρέφουμε στο σπίτι. Πρέπει να δούμε πώ τα χειριζόμαστε, ώστε να κρατήσουμε τον ιό, αν θέλει, έξω από το σπίτι. Όπω έχει πει και εσύ, δίπλα μα έχουμε τον κύριο Ηρόδοτο Ηρόδοτου, ο οποίο είναι αναπληρωτή προϊστάμενο των υγειονομικών υπηρεσιών, ο οποίο θα μα δώσει έτσι κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ για το πώ απολυμμένουμε τα προϊόντα μα πριν τα τοποθετήσουμε σαν ντουλάπια μας, κύριε Ηρόδοτου. Λοιπόν, θέλω έτσι να ξεκινήσουμε να μας πείτε ποια είναι τα πιο σημαντικά που πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Καλημέρα σας, εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, πριν να απαντήσουμε οποιαδήποτε ερώτηση, θέλω να αναφέρω δύο-τρία βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι ο τρόπος μετάδοσης της ασθένειας, ο οποίος τρόπος μετάδοσης είναι μέσω της αναπνευστικής οδού, δηλαδή με droplets τα οποία βρίσκονται στην ατμόσφαιρα από έναν ασθενή ο οποίος είτε βήχει είτε φταρνίζεται είτε ομιλεί και ο άλλος ο άνθρωπος τα αναπνέει. Επίσης ο άλλος τρόπος μετάδοσης είναι με μολυσμένα χέρια που έχουν αγγίξει μια επιφάνεια μολυσμένη και τη φέρουμε στο στόμα, στα μύτη ή στα μάτια. Αυτό είναι ο τρόπος μετάδοσης. Δεύτερο γεγονός είναι ότι ο ιός δεν μεταδίδεται με την κατανάλωση τροφίμων. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες δίνουμε είναι από αναγνωρισμένες πηγές, είναι από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλείας Τροφίμων, από το ECDC και από αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μερών, όπως της Γαλλίας, της Γερμανίας κλπ. Ωστόσο, άρα, μην ξέροντας ποιος έχει αγγίξει τα προϊόντα που υπάρχουν στην υπεραγορά, πρέπει να διαφυλάξουμε ακριβώς την κατάσταση για να μην το μεταφέρουμε στο σπίτι και πρέπει να δείξουμε τον τρόπο. Ναι, άρα μιλούμε τώρα ότι τα μέτρα που λαμβάνουμε, που προτείνει η κυβέρνηση για να λαμβάνουμε, δηλαδή η κοινωνική αποστασιοποίηση, μένουμε σπίτι, κρατούμε ένα απόσταση 2 μέτρων μεταξύ μας, πλένουμε καλά και απολυμμένουμε τα χέρια μας, είναι τα πλέον μέτρα που πρέπει να λαμβάνουμε. Τώρα, επειδή υπάρχει αυτή η μικρή πιθανότητα ότι μπορεί να αγγίξουμε έναν οτιδήποτε, μια επιφάνεια ή έναν τρόφιμο, το οποίο μόλις πριν λίγο, πριν μερικές στιγμές, έχει αγγίξει κάποιος ο οποίος ήταν μολυσμένος, λαμβάνουμε κάποια επιπρόσθετα μέτρα για να καλύψουμε μια πιθανότητα. Άρα αυτό θέλω να τονίσω, ότι προσπαθούμε να καλύψουμε μια πιθανότητα. Τα μέτρα τα σωστά είναι αυτά που ανακοινώνονται. Και αυτά είναι τα επιπλέον. Και αυτά είναι τα επιπλέον για τους πιο προσεκτικούς. Λοιπόν, αυτά που έχουμε εδώ, συγγνώμη που σας διακόπτω κιόλας, για να μπούμε και έτσι λίγο στο θέμα, γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος μας. Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι καταρχήν, που είναι το πιο φθαρμοφανές, είναι όταν υπάρχει ένα εξωτερικό κάλυμα, το αφαιρούμε, φαντάζομαι. Όταν υπάρχει ένα εξωτερικό κάλυμα και εσωτερικό, το αφαιρούμε, το πετάμε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, κύριε, εδώ του βγάζουμε το κουτί. Βγάζουμε το. Κρατάμε αυτό με καθαρά απολυμμένα χέρια και πετάμε αυτό στο κάδο ανακύκλωση. Ναι, ναι. Σωστά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τα υπόλοιπα. Τώρα, όταν έρχομαι από το ψώνι μας στο σπίτι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πλύνουμε τα χέρια μας καλά για 20 δευτερόλεπτα με σαπούνι και νερό. Και γιατί πλύνουμε τα χέρια μας με σαπούνι και τις επιφάνειες? Διότι ο ιός έχει μία μεμβράνη εξωτερική λίπους. Τα απορριπαντικά τι κάνουν? Δεσμεύουν το λίπος. Οπότε δεσμεύουν το λίπος του ιού και δεν τον σκοτώνουν, αλλά τον κάνουν ανενεργό. Άρα, φτάνοντας στο σπίτι, πλένουμε καλά τα χέρια μας, τα απολυμμένουμε με ινόπνευμα ή φορούμε τα γάντια μας. Να πούμε, το να φορούμε τα γάντια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πλύνουμε και να απολυμμάνουμε τα χέρια μας πριν. Λοιπόν, τώρα, το τραπέζι μας, το πάλι το πλένουμε με απορριπαντικό και μετά το απολυμμένουμε με
αλκοόλ. Mm-hmm. Δηλαδή, ή θα το ψεκάζουμε και θα το αφήσουμε, ο ιός με το ενόπνευμα σκοτώνεται στο ένα λεπτό. Mm-hmm. Άρα, αν δεν έχουμε να το ψεκάσουμε, βρέχουμε ένα ρούχο με το, με το αλκοόλ, με το ενόπνευμα και με αυτές τις κινήσεις απολυμένουμε το τραπέζι μας. Mm-hmm. Διαλέγουμε να απολυμάνουμε, να έχουμε την καθαρή μας πλευρά και την πλευρά που θα βάλουμε τα τρόφιμα μας. Ακολούθως, έχουμε δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να διαλέξουμε τα τρόφιμα τα οποία θα καταναλώσουμε άμεσα τις επόμενες μια-δύο μέρες, διότι ξέρουμε ότι ο ιός επιζεί από μερικές ώρες μέχρι κάποιες μέρες. Άρα, εάν τα μέσα που έχουμε δεν είναι αρκετά στο σπίτι, τότε ή θα διαλέξουμε τα τρόφιμα που θα καταναλωθούν άμεσα, θα τα απολυμάνουμε. Αυτό ισχύει για όλες τις επιφάνειες. Ισχύει για όλες τις επιφάνειες. Οι επιφάνειες όπως γυαλί. Γυαλί, μέταλλο. Μέταλλο που μπορούμε να τα, αντί να τα απολυμάνουμε, να τα πλύνουμε κάτω από τρεχάμενο νερό και απορριβαντικό, να το κάνουμε, αν δεν έχουμε τους πόρους mm-hmm. για να απολυμάνουμε όλα τα τρόφιμα, ή θα απολυμάνουμε όλα μας τα τρόφιμα. Mm-hmm. Λοιπόν, είπαμε, τώρα αυτό ισχύει και για αυτή την επιφάνεια που είναι πλαστικό πακέτο. Ναι, το αλκοόλ. Θα το περάσουμε έτσι. Θα το περάσουμε. Τι γίνεται τώρα με το χαρτί? Είπαμε ότι στις περιπτώσεις που βγαίνει το αφαιρούμε και το πετάμε. Σωστά. Ναι. Στις περιπτώσεις όπως είναι εδώ το αλεύρι, τι κάνουμε, πώς το απολυμένουμε αυτό, το περνάμε πάλι με το ενόπνευμα? Δεν πρόκειται να πάθει οτιδήποτε το χαρτί. Απλά θα το πλύνουμε κάτω από νερό και, mm-hmm. και σαπούνι. Τώρα. Μάλιστα. Τώρα έχουμε δει τις επιφάνειες που είναι πλαστικό, γυαλί, μέταλλο. Ναι. Να πούμε κάτι για τα φρούτα και τα λαχανικά. Εδώ έχω πολλές απορίες, κύριε Ιδροδότη. Για παράδειγμα, εγώ η μέθοδος που χρησιμοποιώ μέχρι στιγμής είναι τα παίρνω από την φρουταρία, τα βάζω μέσα, τα πλένω, τα βάζω σε μια κούπα με νερό, ξύδι και αλάτι. Δεν ξέρω αν αυτό λειτουργεί. Πάντως αυτό κάνω μέχρι στιγμής. Έχω δει κόσμο να τα ψεκάζει με ενόπνευμα, με σπίρτο. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθούμε? Όχι, τα φρούτα και τα λαχανικά θα τα αφαιρέσουμε από την αρχική του συσκευασία, θα πετάξουμε και θα τα πλύνουμε κάτω από τρεχάμενο νερό με υγρό και σαπούνι και θα τα αφήσουμε. Με το υγρό των πιάτων δηλαδή? Μάλιστα, θα βάλουμε την σαπουνιά μας, θα τα πλύνουμε. Με το υγρό των πιάτων πάνω στα λαχανικά που θέλουμε να καταναλώσουμε. Ναι, και θα τα ξεπλύνουμε καλά. Να αφήσουμε να ξεπληθούν καλά κάτω από Επομένως, το τρεχάμενο είναι νερό. Είναι ασφαλές να βάλουμε υγρό των πιάτων πάνω στα φρούτα και τα λαχανικά? Ναι, άμα το ξεπλύνουμε καλά, να φύγει το. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να το ξεπλύνουμε καλά, να φύγει το υγρό και το σαμπούνι. Θα κάνω ακόμα μία απορία, κύριε Ιδροδότου. Για παράδειγμα, εδώ οι μπανάνες. Εντάξει. Ναι. Που υποτίθεται όταν τις παίρνουμε, στο σπίτι δεν τις πλένουμε. Πώς τις χειριζόμαστε? Μπορούμε επίσης η μπανάνα να την αφαιρέσουμε, να πετάξουμε. Ψεκάζουμε με σπίρτο, για παράδειγμα. Μπορούμε να την περάσουμε με σπίρτο, αν είμαστε τόσο πολύ προσεκτικοί, αλλά η μπανάνα έχει φλούδα. Θα τη βγάζουμε και θα την καταναλώσουμε. Γιατί πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρώνουμε, θα ήθελα να σας κάνω και κάποιες έτσι επιπρόσθετες απορίες. Αυτά τα φέραμε μέσα σε κάποιες τσάντες, ναι, που μετά, θα θέλαμε να δούμε τι. Όταν τελειώσουμε, αν έχουμε πλαστική τσάντα. Φέρτε την μπροστά να δείχνουμε και στον κόσμο. Αν έχουμε μια πλαστική τσάντα, τότε όταν τελειώσουμε θα την πλύνουμε πάλι με σαπούνι και νερό και θα την αφήσουμε στον ήλιο να στεγνώσει. Να ξέρετε ότι τι γίνεται οι με τις ρούχινες του ήλιου σε μία ώρα σκοτώνουν τον ιό. Εάν mm-hmm. έχουμε ρούχινη τσάντα, θα πρέπει να την πλύνουμε στο πλυντήριο σε 80-90 βαθμούς και να την θα την απλώσουμε στον ήλιο για μία ώρα, είμαστε εντάξει. Μάλιστα. Αυτό ισχύει και για τα ρούχα στους 80-90 βαθμούς, φαντάζομαι, κύριε Ιδροδότη. Και για τα ρούχα ισχύει, ναι. Με τα παπούτσια τι κάνουμε, τα αφήνουμε απλά έξω? Εγώ, ας πούμε, αυτό που κάνω, τα αφήνω έξω, τα ψεκάζω και τα αφήνω στον ήλιο. Ποιο είναι το σωστό? Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση του κινδύνου. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι πώς θα βγάλεις τα παπούτσια? Δηλαδή, αν θα σκύψεις να χρησιμοποιείς τα χέρια σου να βγάλεις τα παπούτσια, αυτό που έκανες είναι ότι εμόλυνες τα χέρια σου, που είναι πιο πιθανό να τα
Φέρει στο στόμα και στη μύτη. Μπορούμε να βάλουμε και γάντια, κύριε Ροδότου, μπορούμε να φορέσουμε και τα γάντια μα. Μπορούμε να. Να, να φορέσουμε τα γάντια μας, να αφαιρέσουμε τα παπούτσια και αφαιρέσουμε, να τα καθαρίσουμε. Αν θα αφαιρέσουμε τα παπούτσια, θα τα αφήσουμε έξω στον ήλιο καλύτερα, όπου υπάρχει ήλιος. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο ήλιος δηλαδή καταστρέφει τον ήλιο. Ναι, ο ήλιος καταστρέφει τον ήλιο. Ναι, είναι ξεκάθαρες οι οδηγίες. Ναι, Μαρία μου. Κλείνοντας, πριν κλείσουμε, το ξέρω ότι βιαζόμαστε, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να μας δείξει ο κύριος Ροδότου το σωστό τρόπο που αφαιρούμε τα γάντια από τα χέρια μας. Γιατί έχουμε δει ότι βάζουμε τα γάντια για να προφυλαχτούμε. Όμως, πώς τα αφαιρούμε με το σωστό τρόπο για να μην μολύνουμε τα χέρια μας στο εσωτερικό. Βασικά, πρέπει να προσέξουμε να μην μολύνουμε τα χέρια μας. Όποτε τα παίρνουμε με τρόπο που τα απορρίπτουμε. Mm-hmm. Που να μην αγγίζει. Που να μην αγγίζουμε. Να μην αγγίξουμε το δέρμα μας. Τα αφαιρούμε. Ξεκάθαρο. Τα πλένουμε καλά για 20 δευτερόλεπτα με υγρό και σαπούνι και τα απολυμμένουμε. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ροδότου, γι' αυτό. Στέλλα, ελπίζω να δώσαμε μια γενική εικόνα το πώς κρατάμε στην ουσία, αν θέλει, εισαγωγικά τον ιό έξω από το σπίτι μας. Ξεκάθαρο.